ούτε αυτό προχώρησε. Λοιπόν, ο δρόμος του Αγίου Φωκά πρέπει να είναι, νομίζω όλα λένε ότι είναι έτοιμα, δεν ξέρω, δεν τα παρακολουθώ τώρα. Αυτός πρέπει πλέον να δρομολογηθεί, να γίνει το ταχύτερο. Ξέρετε πόσο θα αναπτυχθεί όλος ο ενιαίος Δήμος μας. Ο άλλος από τη Μονεβάσια σε 15 λεπτά να είναι στη Νεάπολη. Να πετάγεται στα Κύθυρα, στο Λαπονίσι, παντού. Είναι σημαντικό ο άξονας αυτός Μονεβασίας, Νεάπολη, Κύθυρα, γιατί ταυτόχρονα συνδέεται με το αεροδρόμιο των Κυθύρων. Να σας πω και κάτι, κύριε Ζουμπουλάκη, δεν είναι, βλέπετε ότι ενδεχομένως αν θεωρήσετε ότι με διακατέχει, και με διακατέχει ένα υψηλό συνέστημα βατικιωτισμού. Και είμαι περήφανος που με διακατέχει αυτό το πράγμα. Αλλά η περιοχή αυτή μπορεί να εξελιχθεί και να γίνει όλος ο Δήμος μαζί με την Καστροπολιτεία της Μονεβασίας. Την Πλήτρα, η οποία Πλήτρα και ο Ασοπός έχουν μεγάλη ιστορία. Ναι, ναι, γνωστή. Με τον ορεινό τουρισμό που παρουσιάζει ο Δήμος Ζάρακος. Αλλά φαίνεται την χαρίτωσε την περιοχή αυτό ο Θεός να έχει, σας λέω, 3-4 μνημεία παγκόσμιας εμβέλειας. Είτε λέγεται Παυλοπέτρη, είτε λέγεται η μοναστική πολιτεία με τις βυζαντινές εκκλησίες και λοιπά, είτε λέγεται σπήλαιο του Αγίου Ανδρέα Καστανιά, είτε λέγεται απολιθωμένο δάσος, αυτό το γεωπάρκο και λοιπά. Τι γίνεται αυτό το γεωπάρκο? Τι γίνεται? Κύριε Αρβανίτη, για πέστε μας σχετικά με τα καινούργια σας βιβλία κάτι, το περιεχόμενο. Κοιτάξτε να δείτε, όλο αυτό το διάστημα, μια τριετία. Ναι, είχατε εξαφανιστεί γι' αυτό και... Δεν είχα εξαφανιστεί, απέναντίας. Δηλαδή, ίσως είχατε άλλες ασχολίες. Ανέβω αυτές τις ημέρες πάνω, ναι. Ίσως καθίσω κανένα μήνα, για να ασχοληθώ με την έκδοση 6 βιβλίων που είναι έτοιμα. Τα 5 έχουν ασχολούνται με την πατρίδα μας τα Βάτικα. Τα 3 είναι στη σειρά των αυτοβιογραφιών που έχω ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί με 10 βιβλία. Τα 3 αυτά βιβλία είναι αφιερωμένα στον Νίκο του Ζαχαρίου, αυτόν τον βαθύπονο που είπαμε προηγουμένως, τον μακαριστό αρχιεπίσκοπο τον Ιερόνιμο τον Κοτσόνη και τον πολυβραβημένο αείμνηστο τώρα Ναύαρχο, ο οποίος έχει τιμηθεί με βραβείο και με έπαινο από την Ακαδημία Αθηνών, τον Νίκο του Σαθάκη. Το 4ο βιβλίο ασχολείται με τα Βάτικα και την Τζακονιά. Εκεί λοιπόν προσπαθώ να αποδείξω ότι Τσακονιά, η Τσακόνικη διάλεκτος και λοιπά, δεν ξεκίνησαν από την Κοινουρία όπως, αλλά με πηγές που χρησιμοποιώ, που είναι πολύ περισσότερες οι πηγές από 500, τις οποίες αναφέρω, η Τσακονιά ξεκίνησε από τα Βάτικα. Γι' αυτό και υπάρχουν στην Προποντίεδα, υπήρχαν 2 χωριά βατικιώτικα, τα Βάτικα και το Χαμπουτζίε. Μάλιστα. Που ήσαν καθαρός βατικιώτικα. Το 5ο βιβλίο έχει σχέση με την επίδραση της ελληνικής παιδείας στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Είναι ένα καθαρός παιδαγωγικό βιβλίο. Και το 6ο βιβλίο είναι ένα εντελώς διαφορετικό και εντελώς διαφορετικής γραφής, που εκεί προσπαθώ να εξηγήσω τις διεργασίες που γίνονται στον εγκέφαλο, στον οργανισμό,
και οι οποίες είναι υπεύθυνες για την αγάπη, το σεξ, τον έρωτα, τη σχιζοφρένεια και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι ένα βιβλίο που έχει αρκετό ενδιαφέρον. Αναφέρομαι σε προσωπικά βιώματα κλπ. Και είναι μια εντελώς διαφορετική γραφή. Μάλιστα. Ελπίζω μέχρι το καλοκαίρι να έχουν εκδοθεί όλα. Εκείνο που έχω να πω και μου έκανε εντύπωση ότι φέτος και από ό,τι μου λένε όχι από ντόπιους, από ξένους επισκέπτες, έχουν πουληθεί πάνω από 50 βιβλία. Αυτό που είχα φτιάξει το αφιέρωμα στο μικρό Άγιο Όρος Πελοποννήσου. Είναι τρομακτικό νούμερο και λοιπά. Και όπως υπάρχουν πάρα πολλοί καθηγητές πανεπιστημίου από το εξωτερικό, από Θεσσαλονίκη και λοιπά, που παίρνουν τηλέφωνο, παίρνετε στα... Εγώ δεν τα ξέρω αυτά τα διαδίκτυα, πώς λέγονται αυτά τα πράγματα, που μου ζητούν να τους στείλω, στείλωμη βέβαια, αυτό το δίτιμο έργο που έχω βγάλει το μεγάλο, γιατί ακολουθώντας Αχνάρια του Βία που αναφέρεται στην ιστορία και να... Δυστυχώς δεν έχω κι εγώ κανένα βιβλίο και οι περισσότεροι πηγαίνουν στα βιβλιοπωλεία ή στο Λάμπι των Πηγίνη, τα βγάζουν φωτοκόπια. Βέβαια, το να βγάζεις 800 σελίδες φωτο... Λοιπόν, για να... με το καλό κύριε Αμανίτη, για να κλείσουμε τώρα... Εν πάση περιπτώσει εγώ όσο θα υπάρχω, θα αγαπώ τα Βάτικα, τον τόπο που είδα για πρώτη φορά το φως της ζωής, εκεί που ξεκουράζεται ο πατέρας μου και η μάνα μου και Θεός αν το θελήσει ο Θεός, αυτή είναι και η επιθυμία μου, εκεί να πάω να ξεκουραστώ κι εγώ. Να είσαι καλά κύριε Αμανίτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και σε ευχαριστώ που μου έδωσες τη δυνατότητα, ενδεχομένως να ήμουν λίγο καυστικός και λοιπά, αλλά... εντάξει. Αλλά ξέρεις, παράσει η καρδιά μου όταν βλέπω νέα παιδιά με προσόντα να είναι άνεργοι και είναι ακόμη πιο άδικο να αδικούνται αυτά τα παιδιά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.